Βγήκαμε. Τι έπαθες? Α, βγήκαμε, λέω. Δεν είναι. Κάτι έψαχνα εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ένα Σαββατοκύριακο περίεργο περάσαμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ με αυτή τη βροχή, αγαπητέ μου. Κοίταξε, ήταν καλή βροχή, δεν ήταν κόκκινη. Δεν ήταν καθόλου καλή. Α, δεν είχε χώμα. Εντάξει, μην παραπονιέστε, μην τα φέτε και όλα δικά σας. Έριξε όλο το χειμώνα χώμα, γιατί είναι και τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να δούμε να του ξέμεινε λίγο χωματάκι, σου λες το ρίξω τώρα πριν φύγω. Εντάξει, εδώ την γλιτώσαμε λίγο φθηνά, έτσι. Ναι. Την έριξε πάρα πολύ νερό. Παιδιά, πλημμυρίσανε. Ναι. Κυρία Βασκολαδίγη, κυρία Βασκολαδίγη, στο γεια σας, κυρία Καλαγύρου. Ήχο, Βάσκε Πανοπούλου στο μικρόφωνο. Και Άκη Τσακίρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Καλά να πάθετε, δεν φταίμε εμείς. Και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 7 του μηνός. Καλέ, πότε πήγε 7. Καλά, δεν πήγε και 17. 7 μέρες, μια εβδομάδα πέρασε. Από την μια. Μηνόπαυση. Όχι. Λοιπόν, για να σας πούμε. Το πάμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Δεν είμαστε μόνοι μας όμως. Λίγο μετά τις 5. Ή 5 και μισή, δεν ξέρουμε, παιδιά. Είναι η μέρα της προσπάθειας σήμερα. Ναι, υπάρχει διαφορά ώρας, να πούμε. Είναι 2 ώρες πίσω εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Και μιλάμε για Λισαβόνα, μιλάμε για τη Γιάννα την Τεντεζή, το κορίτσι μας, και για τον Άρη το καλημέρι, το αγόρι μου. Θα φτιάξετε και δεν μου είπε κάτι ο Άρης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε και παρά έξω. Απλά εγώ δεν πρόλαβα το αεροπλάνο για να φύγω, θα πάω την επόμενη Κυριακή, κατάλαβες. Θα τελειώσει η Eurovision. Θα τελειώσει η Eurovision, λέει, και εγώ θα πηγαίνω Λισαβόνα, λέει, και θα είμαι. Και πώς θα σας αναγνωρίσω, θα κάνω μια γωνία που θα γράφει μια ταμπέλα Μπακάκος και θα αρχίσει να τρώω σπόρια. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Λοιπόν. Και όλα καλημέρες εκεί. Λοιπόν, για να συντονίσετε λίγο και στα social, τα media της εκπομπής, στο Facebook μας βρίσκετε στη σελίδα μας, ραντεβού στις 4, Παύλα Star FM 97,1, από όπου και μας βλέπετε live μέσα από το στούντιο. Ναι, στο Twitter και στο Instagram. Ραντεβού Star FM. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, και έχω να κάνω ανακοίνωση που βγήκε πριν από 2 δευτερόλεπτα εδώ για την εκπομπή τη δικιά μας. Α, τι είπανε. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Δεν θα σου πω ποιο το είπε στον αέρα, θα το πούμε μετά εκτός. Α, το είπα κρατή. Με ποια κυρία μίλαγα. Με ποια κυρία μίλαγα έξω. Α, μάλιστα. Ναι. Σύντομα έρχονται δωράκια, θα σας ταξιδέψουμε. Εννοείται. Αγαπημένοι ακροατέ. Αυτό που λέγαμε. Ναι. Έκλεισε. Τέλος. Έκλεισε, παιδιά. Θα σας ταξιδέψουμε. Εδώ. Γιατί πάλι ο Τσίπρας με τον Παπούλια είμαστε έτσι. Τι να κάνει το Κάρολος Παπούλιας. Τι να κάνει. Τώρα μου ήρθε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο δεν είπαμε. Α, να πούμε ότι μας ακούτε μέσα από τις 97,1 όσοι είστε εδώ. Όχι, μαζί βγαίνουμε. Τι έγινε, παιδιά, με το δίχα σήμερα. Η μέρα δίχα. Και εσύ, ωραία. Εγώ είναι επειδή σταμάτησα το τσιγάρο το, αυτό το κανονικό και γι' αυτό. Καλύτερα έξω. Λοιπόν, γιατί καλέ, είπαμε να σταματήσουν το τσιγάρο. Δεν είπαμε κάτι κακό. Λοιπόν, μας ακούτε όσοι είστε εδώ στη Λαμία μέσα από την Ελλάδα. Δεν είπαμε για ψάρια. Και από τα ραδιοφωνά σας. Και όσοι είστε εκτός Λαμίας και στα... Συγγνώμη, αν δεν με πάρει αυτή την εβδομάδα να κλείσουμε συμβόλαιο, και εγώ και εσύ μετά από αυτά που έχουμε πει τα καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, θα σταματήσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Θα πάω να γίνω ψαράς. Εδώ. Όχι, 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 δεν μπορώ. Είναι προέκταση χεριού. Θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, έχεις κυρίσει υπόλοιποι... και δεν το ξέρω, έχεις κάνει ραντεβού, σου μιλάνε ακόμα. Όχι. Οι υπόλοιποι λοιπόν, στην υπόλοιπη Ελλάδα τέλος πάντων, άσε με να πω, να σταυρώσω μία κουβέντα τέλος πάντων. Μία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μας βλέπετε, μας ακούτε μέσα από το tvstar.gr πατώντας web radio. Εντάξει, αλλά σταύρωσες. Και από το live 24 και το e-radio φυσικά και το Greek radio. Και το Greek radio. Έτσι. Oh, really? Να πω τα φιλιά μου στον Μάκη, στην Τίνα και στον Αντρέα που μας ακούει ατυχείο. Γεια σου Μάκη, Τίνα και Αντρέα. Τον αγαπημένο μου Αντρέα ατυχείο. Σε λίγο καιρό θα είμαστε τεντέμι αγάπη. Θα δίνουμε σε όλες τις περιοχές. Όπως έδινε στον Παπακώστα τη Βυζίτσα. Γιατί να μην δώσουμε. Δεν το πω για κακό, ρε παιδί μου, αμέσως εκεί, εσύ. Φαντάζομαι να μας βγάζουν μετά άλλες εκπομπές. Πώς βγάζουμε εμείς εδώ, να μας βγάζουν εμάς άλλες. Καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα. Τέλειο, θεϊκό. Δεν θα ήθελα, όχι, όχι. Κοίταξε. Να κόβουν και αυτοί φέτες. Φοβάμαι ότι μπορεί να το κάνει η Βίλιαν μέχρι το τέλος της σεζόν, αν μας πάρει χαμπάρι. Σιγά που θα μας πάρει χαμπάρι η Βίλιαν. Έχει άλλα προβλήματα. Εκεί τα κουνάδια. Σώζει τον κόσμο. Σώζει τα κουνάδια. Πού πήγαν τα κουνάδια, Πάμε να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο, λατρεμένο Γιάννη Βαρδί. Αμέ. Ο οποίος κυκλοφορεί καινούριο κομμάτι. New. 5 λεπτά. New entry. Και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του και όλα αυτά. Με τα παιδάκια δεν συμμετέχουν, ναι, όχι. Όχι, από ό,τι έχω δει δεν ξέρω. Λοιπόν, 5 λεπτά Γιάννης Βαρδίς και επαναρχόμαστε.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή, καρδιά μου. Ε? Τίποτα. Α, πάμε. Οχ, 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 τι ωραίο το τραγούδι του Γιάννη Βαρδί. Πολύ ωραίο το ολοκαινούργιο τραγούδι του Γιάννη Βαρδί. Υπέροχο. Υπέροχο. Να πω λίγο τώρα, Να πούμε ένα συγχαρητήρια στην Nike χθες, αφού πιάσαμε συζήτηση. Εντάξει, εσύ είπες ότι το βλέπεις για τις πίτσες. Ναι, καλά. Ο μοναδικός λόγος που βλέπω ποδόσφαιρο είναι για τις πίτσες και τις μπύρες και για τις προσφορές που έχουν τα γνωστά καταστήματα. Είναι πολύ μεγάλο, φαντάζομαι, δεν ξέρω και εγώ δεν γνωρίζω, αυτό που έκανε η Nike. Είναι πρωταθλήτρια. Έτσι αυτό δεν ήταν, κύριε Βάσο Καλαργύρο, έτσι. Τι αυθορμητισμό, δεν αυτό είναι, κύριε Καλαργύρο. Όλα λέει, θα το αφήσει. Και άλλε φορέ σα παρακαλώ να βάλετε ένα χειροκρότημα και σήμερα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Να φανταστώ ότι θα αλλάξουμε το χαλί και θα βάλουμε την. Πρωταθλήτρια Ελλάδα. Yes, Ευρώπη. Ευρώπη, παιδιά, Ευρώπη. Europe. Μάλιστα. Έλα, άλλο ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Παρακαλώ για την ΑΕΚ, άλλο ένα χειροκρότημα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Έτσι. Τα παλικάρια. Όχι, εγώ λέω μπράβο σας. Παίξατε πάρα πολύ καλά. Τα παλικάρια προπονήθηκαν. Μπράβο σας. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ μιλάμε. Για μπάσκετ μιλάμε. Α, για μπάσκετ. Μ' αρέσει που λέει. Μπλέει μπράβο τώρα και τώρα πει γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Γιατί, για μπάσκετ, παιδί μου. Για μπάσκετ, εντάξει. Είδα κάτι ψηλά. Αλλά το παίξαμε κι εμείς σήμερα στα αθλητικά μας. Τα είπε ο κύριος Καραγιάννης, δεν είπε τελικά. Εντάξει, δεν πρόλαβα να τα. Γιατί τον είδα. Όχι τίποτα άλλο. Και εγώ δεν είδα τον είδα που έφευγε τώρα έξω. Και κατάλαβα. Βλέπω τον πρωινό. Α, και κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη που δεν σας χειράτησα, μίλαγα στο τηλέφωνο. Πενήντα χρόνια. Να τα κατοστήσετε. Ναι. Να τα κατοστήσετε. Κάτσε να μετρήσω ένα. Ναι, 50. Λοιπόν. 1968, λοιπόν, είναι τρομερή ταινία. Αλήθεια το λέω. Ο Καφετζόπουλος μου αρέσει πάρα πολύ και είναι στη συγκεκριμένη ταινία που κάνει, ξέρεις, το μετανάστη στην Τουρκία κτλ. Είναι πάρα πολύ καλός. Και την έχω δει ακόμα, να σας πω την αλήθεια, δεν πρόκαμα ο Έρμος. Να τη δείτε, να τη δείτε. Είναι... Κοιτάξτε είναι τώρα, να δείτε. Θέλω να πω λίγο κάτι. Ταινία, ενώ δεν γνωρίζω δηλαδή την ιστορία της ΑΕΚ ενδεχομένως ούτε τότε τι είχε γίνει. Αλλά με έβαλε πάρα πολύ μέσα η ταινία αυτή. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι υπάρχει μια ειδοποίηση από κανάλια που έχω κάνει subscribe στο YouTube και μου λέει με ρομαντική διάθεση ξεκινάει η 56η μέρα. Πού να δουν από τα φώτα. Ήταν λίγο έτσι. Πού αλλού. Ήταν λίγο. Μπορπά και του δίνουν κάτι εκεί μέσα. Έχει κάτι το πρέον στο βίντεο. Και το κάναμε τώρα, ξέρεις, αναπαράσταση στο φαγητό. Είχε πολύ γενικό. Περάσατε πάρα πολύ ωραία κι εσείς. Μα να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το προϊόν τέλος πάντων που έχει η ελληνική τηλεόραση είναι στημένο. Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλα τα reality είναι στημένα, ρε παιδιά. Τι γίνεται τώρα η άλλη να λέει, τι λέει, είσαι το κόσμο. Καλά, μην νομίζεις, υπάρχουν τέτοιες. Είσαι ο Απρίλης μου, είσαι ο Μάης. Υπάρχουν τέτοιες. Όπως εμένα με ρώτησε η σχέση μου, να μιλάω και με άλλους. Και γράφω, όχι. Και γυρίζει και μου λέει, με τον αδερφό μου ή μπα. Έχω δει Game of Thrones, ούτε αυτό το εγκρίνω. Αυτό είναι άσχετο με αυτό. Όχι, παιδιά, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Η επικαιρότηση είναι το Πάδο Βλάβ. Φυσικά. Συγγνώμη, ξέρεις κανέναν που δεν ξέρει το Πάδο Βλάβ. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Άρα είναι επικαιρότηση. Είχα σκηνοθεσία το Σάββατο και το ξέρει ακόμα και ο καθηγητής.
Μόνο γιατί αυτό σας λέω. Γιατί να το ξέρει, τι, στο πηγάδι κατορίζει ο καθηγητής, δεν βλέπει Sky, δεν βγαίνει Sky εκεί. Γιατί το βλέπει χόλι του. Εδώ σήμερα ξεκινάει το Game of Love. Το Game of Love με το έχω πει. 9 η ώρα στο Ραντένα. Μάλιστα. Δεν άκουσα, τι είπατε κυρία Καλαργυρού, όχι, όχι, πείτε το. Πείτε τη λίγο. Δεν θέλετε. Λοιπόν, πάμε να. Θες να πάμε με θέμα ή θες να πάμε με κάτι έτσι, τραγουδιστικό. Θέλω να πάμε με τραγουδιστικό και θέλω να ακούσουμε την ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου. Ελενάρα. Ελενάιντα. Ο Δον Κωνσταντίνε. Έλενα Παπαρίζου. Δεν μπορώ να πω και το άλλο που έλεγε γιατί θα μας πάει μέσα. Totally erased. Totally erased. Έλενα Παπαρίζου.
Μ' άρεσε και στο αγγλικό η Έλενα πάντως. Καλά, εντάξει. Είναι τα αγγλικά της είναι πολύ ωραία, εντάξει. Ξέρω αυτό. Και από τα ξένα της Έλενας της Παπαρίνου. Ναι, γιατί είναι έτσι πιο αυτό. Πιο κάτι. Πιο something. Είναι η ίδια ενοχή. Όχι, νομίζω ότι το πειράξανε λίγο. Λίγο. Ναι. Εγώ από τα αγγλικά της Έλενας της Παπαρίνου θα σε πάω στα ξένα πάλι. Και θα σε πάω σε έρευνα, την οποία δημοσιεύει το www.thisisjustlife.gr, όπου λέει ότι αυτά είναι τα τρία απίστευτα πράγματα που χαρίζουν χρόνια στους άντρες. Ακροατέ άντρες, μαζοχτείτε. Λοιπόν, μπορεί λέει οι περισσότεροι να γνωρίζουν πως για να ζήσει κανείς πολλά χρόνια... Κάτσε, κάτσε, να δω, μαζευτήκανε. Να. Φαντάζει να είμαστε έτσι, μετά από χρόνια. Εγώ θα είμαι αυτός με την πράσινη ρόμπα. Είναι το μόνο σίγουρο. Έχω μία τέτοια ρόμπα. Λέμε, είναι μια φωτογραφία εδώ. Και είναι ο Γρηγόρης τώρα και ο Λάζαρος. Και μην ξεχνάς, στο τέλος θα μείνουμε οι δυο μας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εσύ θα είσαι με το βρακάκι μόνο και τις καλτσούλες. Και θα έχω. Θα έχεις και τρίχα. Και θα έχω όλη τη Λαμία. Όχι. Α. Όχι, δεν θα. Θα κυκλοφορήσει έτσι τον δρόμο. Ναι, έτσι όπως κυκλοφορήσει. Να, η γαμπρή απελπισία. Πάρτε με, παντρευτείτε με. Τραγικό, τραγικό. Τότε τι είχε πάθει, τον είχε γράψει ψηλή, μάλλον. Ναι, ήταν τα φιλιά μας τη λέξη. Πολλοί περισσότεροι λοιπόν να γνωρίζουν πως για να ζήσει κανείς πολλά χρόνια θα πρέπει να προσέχει τη διατροφή του, να απέχει από κάποιες κακές συνήθειες, να έχει καλή ψυχολογία και να αθλείται. Αλλά η επιστήμη τώρα έρχεται να μας δώσει τα τρία καθόλου συνηθισμένα πράγματα που χαρίζουν χρόνια στους άντρες. Το τι μισθάω κάτι μου έστειλε το tweet. Α, όχι. Έχει ανεβεί το όρο. Το ρεξινάκι. Η επιστήμη λοιπόν σου λέει να χαζεύεις. Ακούτε. Εδώ οι άντρες. Οι άντρες να χαζεύεις γυναικεία στήθη. Κάνει καλό. Σου δίνει χρονιά. Βγάλτε τα έξω να τα βλέπουμε. Κι όμως είναι αλήθεια, παρακαλώ. Κοιτάζοντας γυναικεία στήθη. Όχι, εγώ μετά από αυτό που έγινε εκτός αέρα, κυρία Καλαγιούλη, μιλάμε μόνο με το δικηγόρο σας. Κι όμως είναι αλήθεια. Κοιτάζοντας γυναικεία στήθη. Αποκτάς, λέει, θετική ψυχολογία σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Το Κολούμπια θα βγάζει για τα στιγμή, θα βγάζει. Όχι, το Κολούμπια θα βγάζει, για τα οπίστια. Οπίστια. Δεν υπάρχει κανένα. Κολούμπια. Συγγνώμη για αυτό το Βιζούμπια, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Μάλιστα, ή το Boobs University. Το Boobs University. Μάλιστα, οι μελετητές, λέει, κατέγραφαν τα συναισθήματα και έπειτα τις επιπτώσεις που έχει θέσει το συγκεκριμένο σημείο του γυναικείου σώματος για έναν ολόκληρο χρόνο. Περάσαν καλά και αυτοί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με στεφανιαία νόσο, άκου να δεις τώρα τι κάνουν τα στήθια σας, έτσι. Άσπρα τα στήθια τους, αγάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα. Αύξησαν, λέει, τη σωματική τους δραστηριότητα κατά 37%. Ενώ, λέει, το ίδιο συνέβη και σε αυτούς που με υψηλή αρτηριακή πίεση. Βλέπαν και έπεφτε. Αντί να ανέβει κάτι. Μάλιστα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Κάντε παιδιά γιατί χανόμαστε, παιδιά. Τα παιδιά στο σωστά. Δεν μιλάμε τώρα για την υπογεννητικότητα. Μιλάμε για μια μελέτη στο Journal of Epidemiology, γαλλικό και γαλλοαγγλικό Ινστιτούτο. Και το οποίο διαπίστωσε λίπος οι άντρες που έχουν παιδιά ζουν κατά μέσο όρο 2 χρόνια τα περισσότερα σε σχέση με τους άτεκνους μετά τα 60 και 8 μήνες παραπάνω μετά τα 80. Άμα έχετε κάνει παιδιά δηλαδή, θα ζήσετε το 8 μήνες με βάση το παιδί. Δηλαδή έχετε δύο παιδιά, 16 μήνες. Κάντε περισσότερα παιδιά. Αυτή είναι επιστημονική. Μας απολυώνει. Να ακούσω κάτι. Και μετά λέτε για το πηδάτε γιατί χανόμαστε. Εδώ παίζει το βυζάκι έξω λοιπόν.
οι ακροατέ. Θα μας διώξουν κατευθείαν. Μη σου πω ότι αύριο wanted. Λοιπόν, δεν είναι κάτι. Θα βγει, να το έφυγε. Λοιπόν, και αφού με πας εσύ σε τόσο έτσι τέτοιο, δεν θα σε πω πουθενά γιατί θα σε πω σε και γι' αυτό και... Να είστε καλά. Γεια σας.
κόσμος μπορείς. Οχοχο. Εδώ είμαστε λοιπόν και από το Instagram. Πρέπει να αλλάξουμε πάλι χαλί. Δεν γίνεται με αυτόν τον καιρό. Πρέπει να βάλουμε ένα διάμεσο. Μία καλοκαιριού, μία χειμώνα. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Αν και να σας πω κάτι. Καλησπέρα. Κάτσε καλέ να σας ευχαριστήσω. Νέα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Oh, yes. Στον Αντένα. Όσοι θέλετε να το δείτε, θα μπαίνετε αυτές τις μέρες και το βλέπετε. Λοιπόν, η σ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, να φανταστώ. Όχι, ξέρεις τι, δεν μου αρέσει η τραπεζή μου. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, η προσωπική ζωή είναι πολύ. Παιχνίδι είναι, ρε παιδί μου. Και δεν εσύ μπορώ να, τη, να βγαίνει έτσι το στέξο και τα λοιπά. Παιχνίδι λοιπόν, είναι σιγά. Η Νάνση, έτσι είναι μια. Νταρντανο κοπέλα. Είναι Άνση, δεν τη λες Νταρντάνας, δες τις άλλες και θα σου πω εγώ. Είναι 24 ετών λοιπόν, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει γεωπόνος, αλλά δεν το έχει εξασκήσει το επάγγελμα. Τόσο παρόν ασχολείται με πολλά πράγματα, αλλά κατά κύριο λόγο με το ρούχο. Με το ρούχο. Ένα συγκεκριμένο, δεν ξέρω. Να μάθουμε. Εντάξει, άντε, δεν το σχολιάζω, να μην γίνω κακιά. Σχολίασε το, σχολίασε το. Με ποιο ρούχο. Με ποιο ρούχο τέλος πάντων. Όλη η κοιλιά της είναι έξω, παιδιά. Με ποιο ρούχο ασχολείται. Ναι, αλλά μπορεί να φοράει. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω. Βάλτε μας του χρόνου βράδυ. Η Άννη, τι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Καλέ, είναι η τέτοια, η Άννη Ριζάκη. 25 ετών, ναι, έχει φτιάξει professional make-up artist, mm-hmm. Δουλεύει σε γυμναστήρια και τα χόμπι της είναι ο χορός, η γυμναστική και το θέατρο. Oh, yes. Κάτι που έχει σημαδεύσει τη ζωή της είναι ότι έχασε τον πατέρα της σε μικρή ηλικία και δεν προλάβαμε να το γνωρίσει. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Αγγελική η επόμενη. Γεια σου, Άντζελα. Είναι η μπαμπάτσικη αυτή. Όλες λοιπόν, μπαμπάτσικες είναι εκεί μέσα, αλλά η Στέλλα είναι πιο μπαμπάτσικα. Η Γεωργιοπούλου είναι 20 ετών. Πάει με το όνομα μάλλον. Καλυμένο. Και σπουδάζει τη Μικρή Καλαμάτα. Θυμημένη Καλαμάτα. Της αρέσει πολύ τα ψώνια και η περιποίηση. Ο παππούς της έχει άλογα και αυτός είναι ο λόγος. Ο παππούς της έχει άλογα. Και αυτός είναι ο λόγος που της αρέσουν πολύ, όπως και η υπασία. Τι της αρέσει? Η υπασία. Το κορίτσι και το άλογο, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω. Έλα, πες. Την Κορίνα που ήταν με ένα άλογο σε μια ταινία που είχε κάνει αυτές τις καλές της Κορίνας. Καλέ, δεν ήταν και η άλλη φίλη της που είχε κάνει το ξερολούκουμο που ήταν λίγο πιο αυτό και έπαιζε τον ομώνυμο ρόλο. Ήταν πιο καλλιτεχνική, δεν έκανε πιο πολλά εισιτήρια. Η Στέλλα είναι μια κοπέλα με ένα λευκό μαλλί. Την οποία την αγαπώ. Με ένα ρούχο, δεν καταλαβαίνω. Την αγαπώ. Με κάτι χείλη, επίσης δεν καταλαβαίνω. Τα... Είναι 23 ετών. Αυτά. Έχει τελειώσει την Σιβιτανίδιο σχολή. Καλά, είναι μορφωμένη. Και έχει κομμωτική. Είναι μορφωμένη, γιατί οι κομμώτριες δεν είναι μορφωμένες, το κατάλαβα. Δεν είπα το αντίθετο. Όχι, το βάλετε πολύ κομμωτική. Και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μακιγιάς. Το επάγγελμα δεν ντροπή. Είναι, όχι, είναι πολύ. Τη δουλειά δεν ντροπή. Μακάρι να πιάνει και εμένα το χέρι μου. Παιδιά, ναι, άμα θέλετε να ασχοληθείτε με δημοσιογραφία, υδραυλική είναι, γιατί περισσότερο θα βγάζετε. Η Στεφανία, η επόμενη. Κάνει και έναν άσμο. Η Στεφανία, την ακολουθώ στο Instagram. Είναι 28 χρονών και κατάγεται από την, από την πόλη Μούρνασκ, yes, στα σύνορα Ρωσίας-Νορβηγίας. Mm-hmm. Έχει μείνει πολλά χρόνια στην Αγία Πετροπολή. Τι ωραία που είναι εκεί. Αυτή δεν θα ψηφίζει τώρα δηλαδή στην Eurovision. Έχει πιάνει νοσταλγία πολλές φορές. Στην Ελλάδα ζει τα τελευταία 7 χρόνια με τη μητέρα της. Αυτή τι θα ψηφίσει στην Eurovision, Ρωσία ή Νορβηγία, αφού είναι στα σύνορα. Δεν ξέρω, κάτι ανάμεσα. Η Μικαέλα, που πάλι επίσης. Ένα μπουτάκι το βλέπεις έξω και κάτι χείλη που δεν καταλαβαίνεις. Ναι, είναι ωραίο το ρούχο αυτό. Είναι πολύ ωραίο το ρούχο αυτό. Είναι 24 ετών και κατάγεται από την Μολδαβία. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και την ελεύθερο της χρόνου συνήθως τον αφιερώνει στη μαμά και το σκυλάκι της. Που είναι και η αδυναμία. Πώς συνδυάζεται η μαμά και το σκυλάκι, καλά. Δηλαδή τη μάνα ή το σκυλάκι. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο, all together. Η Μαρίνα είναι η επόμενη. Γεια σου, Μαρίνα. Να πω κάτι, πολύ κοπελίτσες είδαμε, να το. Έρχονται και οι άντρες που είναι δίστος άντρες. Κάτσε δίστος τώρα εδώ πέρα, θα πας μέσα στο παιχνίδι από μόνη σου. Ναι, τώρα. Ναι, να τα τώρα, κάτσε να δεις. 23 ετών, σπούδασε ένα χρόνο λογιστική, ένα χρόνο μόνο.
Φαρέθηκε. Και έπειτα ήρθε να συνεχίσει τις σπουδές στην Αθήνα. Τη αρέσει ο χορός, το ποδήλατο, οι παρέες και οι βόλτες. Οι παρέες είναι χομπί. Εννοεί να έχει κόσμο γύρω της, ρε παιδί μου. Ναι. Αμέσως κι εσείς να το κακολογήσετε το κορίτσι. Ο Σωτήρης. Τα φιλιά μας το Σωτήρη να πεις. Είναι 35 ετών και είναι από την Καλαμάτα. Έχει μαγαζί με ελαστικά αυτοκινήτων. Και τον βλέπεις και λες, αν πας στην Καλαμάτα κερδίζεις με το καλό. Και αλλάξεις λάστιχο σε αυτό το χωριό. Και όλο χάλαγε τα πριν να ανοίξει το μαγαζί ήταν μόνιμος στον στρατό. Ασχολείται με το bodybuilding περίπου 15 χρόνια. Προέρχεται στο φόρο σκέκ. Και αγωνιστικά από το 2015 με πολλές διακρίσεις. Ο Μάνος. Βάλτε ένα χειροκρότημα γιατί είναι φίλος μου ο Μάνος Βροντζάκης, σας παρακαλώ κυρία Καλαργυρού. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί στηρίζουμε Μάνο Βροντζάκη εδώ στο Star FM από το, Power of Love, το Game of Love, συγγνώμη, ναι. Ο Μάνος Βροντζάκης. Είναι 26 ετών, ζει στο Περιστέρι. Έτσι. Ωραία εκεί. Και είναι personal. Δεν σας αρέσει το Περιστέρι. Και μοντέλο. Είναι απόφυτος της Ακαδημίας Αθηνών ΤΕΦΑ. Έτσι. Και από 5 ετών έκανε. Α, εκεί στη Δάφνη. Mm-hmm. Έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση μέχρι και τα 21 του. Με πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Φαίνεται το παιδί τώρα. Δεν να φαίνεται. Μα φαίνεται δηλαδή ότι. Δεν φαίνεται. Ο Μάνος, ο Βροντζάκης, κάνει και βίντεο στο labelnews.gr. Personal training και τέτοια. Α, είναι το παιδί. Είναι το παιδί αυτό που το βλέπεις με τα τετραγωνάκια. Κάθε εβδομάδα που βγάζει από ένα βίντεο, έβγαλε και σήμερα για τους κοιλιακούς. Ναι, είναι αυτό. Κατάλαβες τώρα γιατί όλες εκεί μέσα είναι έτσι και περιμένουν στο labelnews.gr πότε θα βγάλει βίντεο ο Μάνος Βροντζάκης. Και πάει full. Να, και ο Παναγιώτης όμως δεν πάει πίσω. Δεν μ' αρέσει ο Παναγιώτης. Κάτι άλλο κάνει. Δεν είναι κάτι. Για πες το βιογραφικό του. Είναι 28 ετών. Ναι, δεν του φαίνεται. Φαίνεται για μικρότερο. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή του είναι από Ελαφόννησο και Κύθυρα. Δεν είναι είναι ντυμένος λέει αυτό, δεν μας νοιάζει. Επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στα αναφιλιακά και έχει προβληθεί αρκετές φορές στον τύπο για τις δράσεις. Μότο του είναι ότι αν δεν τα αντιμετωπίσει όλα με χιούμορ, η ζωή δεν περνάει. Αλλά η ώρα περνάει και πάμε στον Θανάση Περιβολιώτη και στο αθλητικό μας δελτίο, starsport.gr, αθλητική ενημέρωση μέσα.
Αγαπημένη η Νατάσα Θεοδωρίδου. Oh, yeah. Πάρα πολύ ωραίο όλος ο δίσκος. Πάρα πολύ ωραίος όλος ο δίσκος. Mm-hmm. Πάει τελείωσε Δευτέρα. Την ακούσαμε και την απολαύσαμε. Τίποτα, όλα καλά. Την ακούσαμε και την απολαύσαμε το Σάββατο στην υγειά μας. Τα φιλιά μας εκεί στο Sky, στα παιδιά και στο... Νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές είδαν την κοίταξε το στην υγειά μας, πάει Πέτρο... πάρα πολύ καλά. Κοίτα, στα νούμερα τηλεθέασης. Στο πρώτο επεισόδιο που είχε τους 10 μικρούς μίτσους, νομίζω 2 εβδομάδες πριν, οι 10 μικρή μίτσοι ήταν πιο πάνω. Ναι, γιατί ήταν κάτι καινούργιο και ήθελαν να το δουν οι τηλεθεατές. Ναι, ενδεχομένως. Αλλά στο τέταρτο πιάστηκε. Αλλά... επειδή τα πήρα τα νούμερα, στο τέταρτο ήταν το θέμα. Δεν ήταν, δηλαδή, σε κάποια τέταρτα έπεφτε. Η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ήταν και ο Πέτρος Εκοβίδης για το μόνο. Όλο το φαντασία. Εμφανίζονται μαζί. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια παράκληση. Και ήταν και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, έχει πάρει όλα τα αγόρια. Εννοούμε στη δουλειά, έτσι. Θέλω να κάνω μια παράκληση. Επειδή εγώ το Σάββατο δεν μπορούσα να πιω γιατί έπαιρνα διβίωση, ξαναβάλτε το άλλο Σάββατο να ξαναπιω μέσα, σας παρακαλώ λίγο. Αυτό. Γιατί δεν μπορούσα να πιω, τελείωσε η αντιβίωση, ξεκίνησε το πιώμα. Δεν μπορούσα να το δω. Το είχε λίγο εκεί στην ταπαντήσα που πήγαμε, ξέρεις, το βλέπαμε λίγο κλεφτά. Ναι. Αλλά εντάξει. Και τώρα που είπες κλεφτά, κλεφτά λοιπόν το μάτι μου πήρε τη συνέντευξη του Γιώργου Δάμπαση. Στα το παιδιά του. Παιδί εδώ, του Λιάννου Πλαδίου, παιδί. Στους σπουδαστές του τμήματος δημοσιογραφίας στο Δημόσιο Ιεκλαμίας. Αμέ, το οποίο μπορείτε, την οποία μπορείτε να τη δείτε μέσα από το tvstar.gr. Έτσι, έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Έχει λάβει ο Γιώργος Δάμπασης μέρος σε δεκάδες παραστάσεις. Έχει σκηνοθετήσει με επιτυχία θεατρικά έργα. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τις τηλεοπτικές σειρές Ευτυχισμένοι Μαζί, Κλινική Περίπτωση, Υπέροχα Πλάσματα. Η εμπειρία του ως εμψυχωτής σε θεατρικά εργαστήρια για κρατούμενους τον οδήγησε πίσω στη θειότητα, όπου γεννήθηκε, και στο εργαστήριο υποκριτικής του Διπεθέ Ρούμελης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στους σπουδαστές του τμήματος δημοσιογραφίας στο Δημόσιο Ιεκλαμίας, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη μέσα από το web TV του Star Κεντρικής Ελλάδας στο tvstar.gr. Μάλιστα. Να ξαναπούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη μέσα από το tvstar.gr. Πολύ ωραία πράγματα είπε ο Γιώργος Δάμπασης, ο οποίος είχε μιλήσει και στο TEDx. Αμέ. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και περιμένουμε να συντονιστούμε κι εμείς, ξέρουμε τα ωράρια γενικότερα. Για να μπορέσουμε να τον έχουμε και εδώ. Τον έχουμε και εδώ live, γιατί τις ώρες που έχουμε εμείς εκπομπή, ο Γιώργος έχει μάθημα. Οπότε λίγο δυσκολευόμαστε, αλλά θα το φτιάξουμε, θα το καταφέρουμε αυτό. Για να μας τα πει έτσι όλα πιο αναλυτικά και να κάνουμε έτσι μια όμορφη κουβέντα, γιατί ο Γιώργος Δάμπασης έχει πολλά χρόνια πίσω του. Σίγουρα. Οπότε δεν θα έχει να μας πει και λίγα ενδεχομένως. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα είναι εδώ, στο στούντιο του Star FM. Πού θα με πας τα τελευταία 3 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
Λοιπόν, θες να πας στο τελικό του Dancing with the Stars που ήταν κρυφά και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν ήταν κρυφά. Έτσι γράψανε τα περισσότερα κοσυπάδικα. Αφού είχε καλή πρεμιέρα ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πριν φύγει για την πρεμιέρα πήγε λίγο να τη χαιρετήσει. Έτσι γράψανε είχε όλοι. Είχε φύγει μια εβδομάδα πριν. Είμαστε σίγουροι. Σιγουρότατοι. Δεν ξέρω, εγώ έτσι διάβασα τα κοσυπάδικα. Σιγουρότατοι είμαστε. Γιατί τον πήρε τηλέφωνο και σου είπε είμαι όχι, εκεί. Όχι. Αλλά ήταν πάνω αφού έκανε πρεμιέρα στο Fix. Δεν ξέρω. Δεν το δωμάτιο, δεν πειράζει. Το επόμενο Σάββατο. Πού ήθελες να σε πάω, ήθελες να σε πάω στο τέτοιο, αλλά τώρα δεν μου έρχεται που είναι. Καλά, θα σε πάω στη χαρούμενη είδηση της ημέρας και στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ανακοίνωσε το όνομα του παιδιού της. Α, εντάξει, για παιδί. Θα του πει Μάξιμο, παιδιά. Μάξιμος, ναι. Ωραίο όνομα. Ναι, και ξέρεις πώς το έκανε. Ξέρεις πώς το... Σα σκυλί. Εντάξει, και εσύ, ναι, Μάξι. Και να το φωνάζει αν είναι μακριά Μάξιμε. Και αν είναι κοντά, θα λέει Μάξι, έλα εδώ. Αυτό. Λοιπόν. Γιατί σου ήρθε το σκυλί, δηλαδή συγγνώμη. Το άκουσα και μου ήρθε το σκυλί. Τόσοι ηθοποιοί βλέπουμε ότι είναι Μάξιμοι που γράφουν. Εντάξει, ο Μάξιμος Μουμούδης, πώς τον λέει. Ναι. Εντάξει. Τι, δηλαδή, πώς, ένας, τι πρόβλημα ένας, να έχει ο άνθρωπος αυτός. Ένα. Εντάξει. Εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό σου. Τι σκυλί, το σκυλί το φωνάζει Μάξιμο. Εγώ Λούσι θα το φωνάζω. Άμα είναι αρσενικό θα το φωνάζει Λούσι. Από το Λούσιφερ. Θα μου πει εσύ εμένα. Από το Λούσιφερ. Για να σε δω. Τη γάτα μου έτσι την είχα ονομάσει. Λούσιφερ, γιατί ξέρετε, σας έχω πει τι μου είχε κάνει η γάτα μου, έτσι. Κοιμόμουνα, ξυπνούσα, την έβλεπα όρθια μπροστά στο πρόσωπό μου και να κοιτάει πάνω από το κεφάλι μου. Και να γύρισε και να τη λέω τι θα γίνει επιτέλους. Λέω κάθε βράδυ θα βλέπεις τα φαντάσματα. Είναι σαν άνθρωποι, ειδικά. Καλέ, ξεκάθαρα. Κοιμούνται και όταν ξέρει το στομάκι του κάνει έναν ήχο. Λοιπόν, καλά, δυστυχώς δεν μπορώ. Έχουμε κάτι άλλο για τον Αθηναίκο ονομακού. Όχι, το ονομάζει Μάξιμο και το. Ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία που τη δείχνει να βγάζει βόλτα το μωρό της με το καρότσι και ευχήθηκε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και τα λοιπά και λέει καλό Σαββατοκύριακο από εμένα και τον Μάξιμο. Δεν είχε κάποιο σκύλι βέβαια εκεί τριγύρω μην είναι σκύλος. Εντάξει. Ωραία είναι αυτά. Πότε θα μας πάρει Αθηνά Οικονομάκου να μας πει λέτε το παιδί μου σκύλο. Ωραία είναι αυτά, άντε και στα δικά σας. Και στα δικά σας ελεύθερες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό στα δικά σας κυρία Καλαρχύρου. Ότι μωρά ήταν να βγάλει και δεν καλά, δεν τα έβγαλε. Γιατί καλά τη λες έτσι στη γυναίκα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και έρχεται αύριο και γυρίζει και μου λέει βρε χαμένο. Τι ήξερες παράσασε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Θα δούμε με μόνοι μας με παρέα. Παιδιά, όλα παίζονται σήμερα. Σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 6 εδώ. Είναι δεδομένο. Αυτό. Πάμε. Καλά, δεν ξέρω.
Πάμε. Έχω αρχίσει και τρομάζω. Τι κλείνοντα. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή πραγματικά. Επιστρέψαμε 5 και 7 πρώτα λεπτά. Yes. Πάντα ήθελα να το πω, δεν πειράζει αυτό. Το 5 και 7 πρώτα λεπτά. Ναι, έτσι. Γιατί. Λοιπόν, σε λίγο ενδεχομένως, γιατί εντάξει, έχουμε διάφορα θέματα και είπαμε αλλαγή. Παιδιά, είναι η ώρα, είπαμε, η αλλαγή ώρα. Είναι και μια καθυστέρηση στην πρόβα. Είχαν μια καθυστέρηση. Ήταν να βγει στις 5 η Γιάννα Τερζή στην πρόβα της πριν τον πρώτο ημιτελικό. Βγαίνει σε 5 λεπτά. Μιλήσαμε μόλις τώρα, μίλησαμε το. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή πάω το χέρι στο τραπέζι και σου πω το στα παποδάκια. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω όμω κάτι. Να σου πω λίγο εγώ για την γυναίκα η οποία έχει μια ελεύθερη σχέση, την ονομάζει, με πολυελαίους στο σπίτι τη και αρβωνιάστηκε με έναν από αυτού. Μαμά! Σιγά μαμά, το πολυέλαιο. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως είναι η μαμά μου γιατί καθαρίζει πολύ του πολυέλαιους τελευταία. Όχι, όχι. Από το Λίντς είναι αυτή η γυναίκα, η 33χρονη Αμάντα Λίμπερτι. Έχει Σκοτία. Ξεκινήσει μια ελεύθερη σχέση με τους πολυελαίους της και τώρα έχει αρβωνιαστεί έναν φαρδί πολυέλαιο 70 εκατοστών που ονομάζεται Λουμιέρ. Ήθελε και μάκρο. Επίσης, λέει πως ενθουσιάστηκε τη στιγμή που τον είδε για πρώτη φορά στο... Στο γνωστό, πες το, δεν είναι eBay, θέμα. Τέλος πάντων, ναι. Πριν από 12 μήνες. Και τον ονόμασε και Λουμιέρ. Λόγω του κινηματογραφιστή του. Όχι, καλέ, έτσι ονομάζεται. Ο πολυέλαιος είναι της σειράς. Είναι γνωστής εταιρεία. Συγγνώμη να πω κάτι. Πριν από 12 μήνες τον είδε και τον παντρεύτηκε. Παιδιά, όχι, είναι πολύ γρήγορα. Έπρεπε να γνωριστείτε καλύτερα. Ισχυρίζεται ότι ήταν έρωτας. Ανοίγουν τρύπα για να μας διώξουν από εδώ. Ακούγεται στον αέρα αυτό. Έχουμε και το μαστόρι εδώ. Ανοίγουν τρύπα για να μας διώξουν από εδώ, μην βγούμε από την είσοδο. Ισχυρίζεται ότι ήταν σαν το τελευταίο έξοδο από τα Hayward, θυμίζω να το ονομάσουμε η τελευταία έξοδο από το Star FM. Λοιπόν, ισχυρίζεται ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και αφού ξόδεψε 400 λίρες για τη συγκεκριμένη αντίκα από την Γερμανία, η 33χρονη καθαρίζει την Λουμιέρ τακτικά, την αγκαλιάζει και της δίνει πολλά φιλιά. Πολύ ελέμε. Έτσι, αλλά ναι, για να μην κάθεται και σκόνη πάνω. Όχι, ωστόσο... εσύ, θα κάτσει αφού γλιτσιάζει αυτό μετά επάνω, θα κάτσει πάνω η σκόνη και θα κολλήσει. Ωστόσο, προτιμά να περνάει τις μύχτες της αγκαλιασμένη με την Jewel, ένα χωρητό πολυέλαιο που χωράει δίπλα της στο κρεβάτι. Για να άλλη να έχει για το σπίτι, άλλη στο κρεβάτι. Αυτό, για να μην το κρεβάσει, για να ανεβάσει συνέχεια. Τέτοιο πολυέλαιο έχουμε και εμείς στο σπίτι. Οι Λουμιέρ και οι Τζιούελ αποτελούν μέρος μιας συλλογής 25 μεγάλων πολυελαίων. Να το κεφάλι μου λίγο δεν τα πιστεύω αυτά που διαβάζω, που κατέχει η Αμάντα και παρόλο που ασχολείται μόνο με την Λουμιέρ, θεωρεί ότι είναι σε ελεύθερη σχέση με τους υπόλοιπους πολυελαίους. Αυτό είναι... Γίνεται και gangbang. Η 33χρονη αναγνωρίζεται ως objectum sexual, που σημαίνει ότι την ελκύουν τα αντικείμενα. Τι άλλο θα δούμε. Αγλονίτης παίζει εδώ. Λοιπόν, η Αμάντα είπε, μόλις είδα την Λουμιέρ στο eBay, ήξερα αμέσως ότι ήταν αυτή για μένα, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Συγγνώμη, η Λουμιέρ είναι αυτή με το κόκκινο το φεγγάκι. Ναι. Πασκαλιάτικο. Στο γενιάτικο. Όχι, στο γενιάτικο. Στο γενιάτικο κάτι τέτοιο. Ναι, καλά, ναι, εντάξει, το Πάσχα, μην νομίζεις. Εδώ έχει κόλλημα με το... Αυτό. Βρισκόταν στη Γερμανία και παρόλο, με αυτό το, και παρόλο που ήταν δύσκολο. Όχι, και παρόλο που ήταν δύσκολο να την πάρω, λέει, στο σπίτι μου, ήξερα ότι έπρεπε να βρω έναν τρόπο να τη μεταφέρω. Και πώς αφού αγόρασα, λέει, τον πολυέλαιο, περίμενα να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά από 6 μέρες αναμονής ήρθε στην αγκαλιά της. Ωραία, κοιμάται και μαζί. Αλήθεια τώρα. Και δεν φοβάται εμείς σηκωθεί και χτυπήσει κανένα κομμάτι του πολυέλαιου. Θα το ανεβάσουμε στη σελίδα μας στο Facebook. Αυτό ναι. Γίνεται. Λοιπόν, είχε αποσυναρμολογηθεί για να μην σπάσει, αλλά μόλις έβαλα όλα τα κομμάτια της μαζί και εγκαταστάθηκε στο νέο της σπίτι, η σχέση μας πήγε σε άλλο επίπεδο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου της πρότεινε να επισημοποιήσουν τη μακραθώνια αγάπη του.
Γιατί απάντησε πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να κάνουμε και μια επίσημη τελετή. Δεν έχω κάνει ποτέ αραβόνα, γι' αυτό είναι πολύ συναρπαστικό για μένα. Η Αμάντα ερωτεύτηκε για πρώτη φορά ένα σετ drums σε ηλικία 14 ετών, πριν ερωτευτεί το άγαλμα της ελευθερίας από κάποια χρόνια. Συγγνώμη, ερωτεύτηκε το άγαλμα της ελευθερίας. Και να ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή, α πούμε, είπε θε να με παντρευτεί και τι απάντησε ο Πολυέλεο. Μα είναι object sex. Άναψε δύο φωτάκια που σημαίνει ναι. Ξέρω, ήταν όχι. Και έκανε από κάτω τα κρυσταλάκια. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, σας παρακαλώ. Δηλαδή, θέλω λίγο να χωνέψω το ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος παντρεύεται πολύ. Θα μου πει άλλη τώρα. Αλλά νοιάζεται. Excuse me. Α, δεν μπορεί να χωρίσουν μετά. Γάμο, ναι. Α, δεν είναι δύσκολη. Δηλαδή, ας πούμε, η άλλη είχε παντρευτεί και το τύπο του Βερολίνου. Δεν θυμάσαι. Η άλλη παντρεύτηκε τον εαυτό τη. Η άλλη είχε παντρευτεί ένα φάντασμα και είχε κάνει και παιδί με φάντασμα. Δεν θυμάστε. Όλες στην Βρετανία εντωμεταξύ συμβαίνουν αυτά, έτσι. Πολύ. Και στη Σκωτία συγκεκριμένα που είναι και βόρεια. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, και επιστρέφουμε. Δεν ήταν τυχαίο που ακούσαμε Κώστα Μαρτάκη. Γιατί δεν ήταν καθόλου γιατί τυχαίο, δεν ήταν τυχαίο που ακούσαμε το μέτρα του Κώστα Μαρτάκη, του αγαπημένου μου. Πες μας όμως γιατί είναι παιδί μου. Θα σου πω γιατί. Αν και ξέρετε, γνωρίζετε. Oh, γιατί yes. Και να σας ευχαριστώ. We know, we know. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση και ήδη πάει πάρα πολύ δυνατά. Ο λόγος για την φιλανθρωπική συναυλία που θα γίνει 20 Μαΐου του χρόνου 2008, yes, σε δύο εβδομάδες περίπου, στον τοπο τεχνών χώρα, στα Λελέικα Υπάτης. Γιατί όταν η μουσική δηλώνει την αγάπη, το μαζί ο Φοιτητικός Σύλλογος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαμιαίων
Συν διοργανώνουν μια συναυλή αγάπης για την οικονομική στήριξη του ορφανοτροφείου Φιλέων Λαμίας. 11 φωνές μαζί για καλό σκοπό. Και οι 11 φωνές αυτές, θα σας πω τώρα ποιες είναι, είναι ο Κώστας Μαρτάκης. Έτσι. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα Μαρτάκη. Είναι ο Μπο. Είναι ο Αναστάσης ο Ράμος. Τρία αγαπημένα αγόρια. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Φρατζής. Άλλο ένα αγαπημένο αγόρι. Ο Θοδωρής ο Νικολάου. Η Κωνσταντίνα η Πάλα. Η Άντρια η Ράστη. Ο Γιάννης ο Μαργάρης. Η Κυριακή η Κοτσιαμπάση. Η Κατερίνα η Λαζαρίδη και η Μόνη Μας. Το αγαπημένο μου συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Που θα έρθουν εδώ όλοι αυτοί αφιλεγκαιδώς να στηρίξουν και να συνδράμουν και αυτοί στο ορφανοτροφείο Φιλέων. Έτσι. Κυριακή λοιπόν 20 Μαΐου στη χώρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Οι τιμές των εισιτηρίων με προπόληση που σας είπα ότι πάτε. Το KD με την καλή παγιατάκι την οποία την είχαμε και εδώ και τον Dance Dance. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα σημεία προπόλησης και αυτά. Τι άλλα. Όχι, τίποτα άλλο. Όχι, θέλω να θυμηθώ να τα πάω όλα, καταλαβαίνεις. Όλα τα. Αλλά ό,τι απορίες έχουμε με ρωτάνε. Από το άλλο όμως σημαντικό γεγονός, θα σε πω σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός και θα σε πάω στον γάμο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν της Μάρκελ, όπου μάθαμε τελικά τι νηφικό θα φορέσει η Μέγαν η Μάρκελ, παιδιά. Άκου τώρα να δεις. Τι νηφικό θα φορέσει. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μέγαν θα φορέσει, λέει, μια πανάκριβη δημιουργία του οίκου μόδας Ralph and Russo που δημιούργησαν η Tamara Ralph και ο Michael Russo που έχει έδρα στο Λονδίνο. Το δημοσίευμα αναφέρει, γιατί μην κοιτάς έτσι. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να το πω αλήθεια. Έλα, πες. Ρούσο, Ρούσα βασικά, λέγαμε ένα άλογο στο χωριό. Μα ήθελα να το πω. Έτσι το λέγαμε. Ο παππούς μου είχε ένα άλογο και το λέγαμε έτσι. Το ισοπαίδωσα έτσι. Το θέμα τελείως. Τελείως. Πάει η τρίπουσα. Πάει η Μέγκαν. Την νέα δούκισα. Το δημοσίευμα. Ναι, καλέ, δούκισε βγαίνουν όλε. Όταν ο σύζυγό του γίνει βασιλιά, θα είναι πριγκίπισε. Μάλιστα. Το δημοσίευμα τώρα αναφέρει πω το νηφικό που θα φορέσει στι 19 του Μάη. Να η Μέγκαν η Μάρκελ στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρη θα κοστίζει, λέει, περίπου 100.000 λίρες Αγγλίας.
είναι η Ελβετία της Ελλάδας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι. Για εισιτήρια το έχω γράψει και στο livenews.gr να παίζει το διαβάσει. Η Ελβετία της Ελλάδας. Αμέ, ευχαριστώ. Είχα πάει και είχα κάνει ρεπορτάζιο. Αλήθεια. Καλά, ναι. Σε όλα τα χωριά εκεί πέρα. Δεν σε ήξερα τότε. Α, μάλιστα. Γιατί με πιάνει αυτή, δεν μπορώ. Λοιπόν, μην με πιάνετε. Να πω την καλησπέρα μου και στο Μάκη. Πες την Βάσο που μας ακούνε. Ναι. Και τι άλλο να πω. Θα μπορούσε να ήταν όμως. Ναι. Είναι πολύ ευγενικός, λέει, προστατευτικός. Είναι συγκινητικό αυτό, λέει. Για τον Λικουρέζο. Ναι. Ζω πολύ ωραίες στιγμές αυτή την εποχή. Πριν, λέει, γνώριζα τη δουλειά του, την καθημερινότητά του, πώς συμπεριφέρεται. Πώς γνωρίστηκαν, δεν μας είπε κάτι. Μισό λεπτό λίγο. Δίνει. Μία που είναι 35. Τι θα γίνει. Τίποτα ρε παιδί. Αν έρθει το μία που είναι 45. Είναι έρωτας, αλλά τώρα το, ναι, το συγκεκριμένο είναι και λίγο εφετζίδικο, ας πούμε. Δεν το ξέρεις. Εντάξει, επειδή είναι αναγνωρίσιμη, ρε παιδί μου. Έλα τώρα, το, να σου πω κάτι. Το κουκλώνει τι μου θέλει μαζί κάθε φορά. Τον έδω να καλέ, τώρα ήταν το celebrity travel. Δεν πήγαινε βόλτα. Δεν ήταν μόνο εκεί και στη Μύκονο μαζί πήγαινε. Άλλο αυτό που είπα, αφού είναι φίλοι. Και εγώ, άμα πήγαινα Μύκονο, δεν θα σου έλεγα να έρθεις. Όχι, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα πρέπει να στηρίξουμε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα σου έλεγα να έρθεις. Κάτι. Άμα ήταν έρωτας πραγματικός και τα λοιπά και τα λοιπά και αγαπιόντουσαν όντως, ναι, και δεν κοιτάγανε διαφορά ηλικίες, θα το σεβόμουν και θα δεν θα έλεγα τίποτα. Τώρα το συγκεκριμένο, εμένα μου φαίνεται ότι είναι λίγο. Νατάσα Καλογρίδη, πάρε τηλέφωνο ή βγάλε ένα βίντεο που φιλιέστε με τον Λικουρέζο και στείλτε το στη Βάσια Πανοπούλου στο Facebook της. Να το έχει να το βλέπει ότι αγαπιέστε. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Θα πάμε σε ένα αγαπημένο Γιάννη Τάσκιο. Με και αμέσως μετά έρχεται ο Άρης Καλημέρης. Είναι έτοιμος. Τον είχαμε και εδώ την Παρασκευή. Yes. Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Να πάμε με Γιάννη Τάσκιο και τον ακόμα. Ναι, α, ωραία.
Εδώ είμαστε. Εγώ θα έπρεπε να ήμουν αλλού, βέβαια. Γιατί? Θα έπρεπε να ήμουν στη Λισαβόνα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Είναι έχουμε όμως ανταποκριτή δικό μας άνθρωπο εκεί. Έχουμε τώρα. Άρη, καλησπέρα. Γεια σου, Άρη. Τι γίνεται? Άρη δεν ήρθε, είπα να μην τον αφήσω μόνο του, κατάλαβες, γι' αυτό δεν ήρθα. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Α, μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς πήγε η πρόβα? Εντάξει, το φτιάξαμε το σκηνοθετικό γιατί είχαμε θέμα. Α. Το χέρι που θέλουμε το μπλε. Mm. Ελαδάρα. Και ναι. Τέριαζε απόλυτα, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν, ναι, όχι, όχι, είναι μια ωραία αποστολή. Ναι. Νάτος. Ναι, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Instagram feed σου. Το ότι εσείς έχετε ήλιο εκεί πέρα και εμείς εδώ... Βροχάει δεν είναι δικαιό. Πήγε η Γιάννα εκεί και έφερε τον ήλιο μαζί. Νάτε. Εντάξει, Άρη, ας πούμε κάτι για τη Γιάννα τώρα. Εντάξει, Άρη, δεν θέλουμε να μην τα λες αυτά. Αρχίζει τώρα και πανικοβάλλεται. Δεν μπορεί. Θα κλείσω εισιτήρια τώρα για τον τελικό τουλάχιστον. Οπότε πώς πάμε τώρα στη διαδικασία. Σήμερα έχουμε τους κριτές. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Τελικό αύριο το βράδυ έχουν φτιαχτεί και αυτά.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άρη, καλημέρι. Και επειδή κινούμαστε σε ρυθμούς Eurovision... Αύριο είναι τελικός ο πρώτος. Ναι, σήμερα οι κριτές το 50% και αύριο οι τηλεθεατές και οι άνθρωποι που είναι μέσα στο στούντιο. Και όπως μας είπε και ο Άρης, η τελευταία πρόβα και το dress rehearsal πήγανε πάρα πολύ καλά. Οπότε εγώ είμαι σίγουρη, δεν έχω μακάρι, από άλλο. Μακάρι. Και όπως διαβάζουμε στο tvstar.gr που και αυτό αρχίζει και μπαίνει σε ρυθμούς Eurovision σιγά σιγά, έτσι, όπως όλο το Star και Δυτικής Ελλάδας. Στον πρώτο ημιτελικό λοιπόν θα εμφανιστούν στο πρώτο μισό η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, η Λιτουανία, η Αλβανία, η Τσεχία, το Βέλγιο, η Ισλανδία, το Αζερβαϊτζάν, το Ισραήλ και η Εστονία. Ενώ στο δεύτερο μισό, δηλαδή μετά το ένα και μοναδικό διαφημιστικό διάλειμμα, η Ελβετία, η Φιλανδία, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Αρμενία, η Κύπρος, η Κροατία, η Ελλάδα και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι καλό που είμαστε σε αυτή τη θέση που εμφανιζόμαστε. Πάντα αυτές που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό, πάντα οι χώρες που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό παίρνουν πολύ καλύτερη βαθμολογία από την πρώτη, όσον αφορά το τηλεοπτικό κοινό. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι απευθείας στον τελικό του 12 Μαΐου περνούν Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία. Οι μεγάλες πέντε δυνάμεις λοιπόν. Και η διοργανώτρια χώρα βέβαια, η Πορτογαλία. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε λίγο τους ακροατές μας. Να τους αφήσουμε έτσι μουσικά λόγω του πέρας. Έτσι, να χαλαρώσουμε. Φεύγω για τον Μπάι, Μπάι, μωρό μου, Μπάι. Μπάι, μωρό μου, Μπάι. Φεύγω για Λισαβόνα. Εγώ δεν ξέρω, ζήλεψα πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Αυτά που έλεγε. Και άμα φύγω τώρα θα φτάσει μέχρι αύριο, ναι. Με τα πόδια θα πας. Την Τετάρτη θα πάνε για την εκδρομή τους, αύριο έχει το πρώτο ημιτελικό. Όχι με τα πόδια, χρυσέ μου, εντάξει. Γιατί λες άμα φύγω τώρα, αύριο θα με έχω φτάσει δύσκολο. Με το ιδιωτικό μου jet. Λοιπόν. Τα λέει και τα πιστεύει μόνη της και μετά από λίγο καθόμαστε και κλαίμε στην ερθοκομική του σταυρού και λέμε με σκοτωστέ, γιατί δεν έχω ιδιωτικό jet. Λοιπόν. Πορτογαλία. Συγγνώμη. Γιατί μου ήρθε η Ισπανία. Γιατί μιλάς για την Ισπανία συνέχεια και κόλλησα. Ισπανία για το χώρο. Λοιπόν, αύριο λοιπόν συντονισμένοι στην κρατική τηλεόραση ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Εμεί θα τα πούμε αύριο ξανά. Βάσει πάνω που στο μικρόφωνο. Και άκουσα, κύριε Στριβή, στο ήχο ήταν η Βάσο Καλαργύρου. Εσεί μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Σα αφήνουμε μουσικά. Και αμέσω μετά στι 6 ακριβώ η σύνδεση με τον Α989 και η αθλητική ροδιοφημερίδα τη Sport Day και τον Αντώνιο Αντωνόπουλο. Συγγνώμη. Δεν είπαμε για τα βραβεία. Κράτα το για αύριο και εγώ δεν είπα για έναν που μεγάλο στο πέος του. Λοιπόν, καταλάβατε γιατί αύριο θα έχουμε και Eurovision και σεξ μαζί. Αυτό. Πάντα. Λοιπόν, στην τηλεόραση τη Αρχιτεκτονική Ελλάδα στις 8 και μισή τα αναλυτικά γεγονότα του Σταρ με τη Λένα Παρασκευά και στις 10 ο Γιώργος Σιμόπουλος με την εκπομπή Βήμα για όλους. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν βραβεία από την αλήθεια. Δεν το ήξερε καλά. Κανένα δεν ετοιμάζει και εδώ στην Ελλάδα ο Σιρινάκης. Για εδώ την Ελλάδα λέω. Αυτό λέμε, τα ετοιμάζει ο Σιρινάκης. Έγιναν το Σάββατο. Γίνανε. Και όπου ήμουν, γιατί με κάλεσε.